guys, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι η Ευαγγελίνα Βόσνιο και αυτή είναι η εκπομπή K-Pop Stars. Απόψε σας έχω πάρα μα πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, ενώ θα ακούσουμε τα new entries και θα μάθουμε τα πάντα για τα throwbacks που όλοι μας έχουμε τόσο αγαπήσει. Στην παρέα μας, όπως πάντα, είναι τα Samsung Galaxy A-Series Awesome is for everyone. Ανυπομονώ να σας τα πω όλα, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τους NCT. Όχι για τα 23 μέλη, αλλά για μερικά από τα sub-units τους. Λοιπόν, να σας πω ότι στις 9 Απριλίου του 2016 έκαναν τον τεπούτο τους η NCTU με το τραγούδι Seven Sense. Όπως είναι φυσικό, θέλησαν φέτος που κλείνουν πέντε ολόκληρα χρόνια να κάνουν κάτι έτσι για να το γιορτάσουν λίγο. Γι' αυτό ο Μάρκ, ο Τεν και ο Ντογιόνγκ έκαναν ένα live στο Instagram που πραγματικά τα είχε όλα. Αρχικά μοιράστηκαν με τους φάνου τους μερικές φωτογραφίες από τις μέρες που ήταν ακόμα trainees. Πω πω παιδιά, πρώτη φορά βλέπω αυτή τη φώτο. Πόσο μικρή είναι εδώ, αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να συγκινηθώ εγώ τώρα, όπως συγκινήθηκε και ο Τεν, που παραλίγο να τον πάρουν το ζουμιά. Από το live αυτό, βέβαια, δεν έλειψαν και οι πιο αστείες στιγμές, όπως όταν ο Μαρκ και ο Τεν έπαιζαν με τα φίλτρα του Instagram, όταν αποκάλυψαν πώς μάλλον το σπίτι των WayV είναι στοιχειωμένο και όταν τα μέλη των WayV σχολίασαν τον live το NCT U. Κάπου εδώ να σα πω ότι την ίδια μέρα και ώρα, ο Σιάου Τζουν έκανε και αυτό live στο Instagram του, οπότε οι fans έπρεπε ταυτόχρονα να βλέπουν δύο live. Δεν νομίζω όμως ότι τους χάλασε, αφού περισσότερο content έχουν, ε, τόσο το καλύτερο. Από την άλλη, οι NCT 127 αποφάσισαν να γυρίσουν τη δική τους βερσιόν του American's Next Top Model. Θα μπορούσαν άνετα να έχουν δικό τους reality show, παιδιά, αλήθεια. Ήταν ξεκαρδιστική. Αλλά και εγώ αν ήμουν σχεδιαστής θα τους έπαιρναν να διαφημίσουν τα ρούχα μου, φυσικά. Ο Τζόνι και ο Τζονγκου ήταν οι κριτές του The Next, νέο Model, ενώ οι υπόλοιποι ήταν οι συμμετέχοντες, όπως... Κάθε reality. Έτσι και εδώ έγινε ένα introduction των κριτών και των ε, μοντέλων, με δύο από αυτούς να γνωρίζονται και καλά από πριν και να έχουν έτσι ένα μπιφ μεταξύ τους. Μάλιστα, όπως είναι και στο δικό μας GNTM εδώ στην Ελλάδα, που τους βάζουν έτσι σε ένα χώρο και μιλάει ο καθένας μόνος του για διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν, ε, έτσι έγιναν και εκεί οι NCT 127 για να σχολιάσουν τους κριτές και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Για να δείτε όλο το βίντεο μπορείτε να μπείτε στο επίσημο κανάλι του στο YouTube και θα το βρείτε εκεί. Ξεκάθαρα, μοντέλο θα μπορούσε να είναι και η Τζένι από τις Black Pink. Είναι γνωστό ούτω ή άλλω ότι συνεργάζεται με τεράστιε εταιρείε καλλιτικών και διάσημου οίκου μόδα. Η Τζένι είναι ένα idol που είναι πρότυπο πολλών κοριτσιών εκεί έξω. Ακόμα και οι πλαστικοί χειρουργοί έχουν βαρεθεί να ακούν συνέχεια τι πελάτησέ του να του ζητούν να τι κάνουν σαν εκείνη. Γιατί όμως τη θεωρούν τόσο τέλεια και θέλουν να γίνουν σαν την Τζέννη, Σύμφωνα με ειδικούς, η Τζέννη έχει έτσι μικρό σαγόνι και το πηγούν τη είναι σε κοντινή απόσταση από τα χείλη της. Αυτά τα δύο την κάνουν έτσι αυτομάτως να φαίνεται και λίγο πιο μικρή από ό,τι είναι. Επίσης, το γεγονός ότι η Τζέννη έχει πιο σχιστά μάτια και γεμάτα χείλη, όχι υπερβολικά μεγάλα, έτσι ε, κάνουν αυτόματα να έχει τις δύο πλευρές της, την πιο σεξ πλευρά και έτσι την πιο γλυκούλικη. Εγώ από εδώ θέλω να σχολιάσω ένα από τα πιο αγαπημένα μου outfit της Τζέννη. Μιλάω για αυτό εδώ που έχει φορέσει σε μια από τις live εμφανίσεις της τον Blank Pink για το πρόμο της επιτυχίας του Pretty Savage Denim on Denim, ε, αλλά κάνε το sexy και casual πρέπει να είπε στι στυλίστριές της και εκείνες αμέσως το βρήκαν. Εγώ τρελαίνομαι για αυτό το outfit, είναι top, είναι sexy, χωρίς να γίνει έτσι προκλητικό. Και να σας πω την αλήθεια μου, μου θυμίζει έτσι πιο 90's αρχές 2000 trends, με το λαστιχάκι και καλά από το εσώρουχο να φαίνεται μένω στην εποχή Pretty Savage και μαζί με τα Samsung Galaxy A Series λέω να πάμε να απολαύσουμε τις Blackpink στο Love Sick Girls και τους NCTU στο 90 Love και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε, awesome is for everyone. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα για το throwback της απόψινής μας εκπομπής. Αυτή τη φορά θέλω να σας μιλήσω για τις Miss A. Έκαναν τον τεμπούτο τους τον Ιούλιο του 2010 ως τετραμελές girl group. Η Φέη, η Τζία, η Μιν και η Σούζη έχουν μείνει στην ιστορία ω ένα από τα καλύτερα girl group τη περασμένη δεκαετία, έναν τίτλο που του έδωσε το περιοδικό Billboard. Τα κορίτσια μα δυστυχώ δεν είναι πλέον μαζί, αφού το 2017 ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν οι δρόμοι τους. Εμεί σήμερα θα ακούσουμε το Has, μία από τι κορυφαίες επιτυχίες του. Εσθησιακό και σεξι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2013 και πραγματικά μάγεψε τους πάντε στην Κορέα με, το, με ένα λίγο πιο τολμηρό κόνσεπτ πήραν το ρόλο των σιρήνων και θέλησαν με αυτό το τραγούδι να αποπλανήσουν τον αγαπημένο τους. Οι πιο μικρές λεπτομέρειες είναι και αυτές που μετράνε. Το πολύ γλυφιτζούρι, τζούρι, οι διάφανες κουρτίνες, το παιχνίδι με το νερό και η πιο τολμηρή χορογραφία είναι όλα έτσι λίγο πιο αισθησιακοί συμβολισμοί από τις Miss A, Αυτή που βρίσκεται ακόμα στην επικαιρότητα μέχρι και σήμερα είναι η Σούζη, η οποία πλέον το έχει γυρίσει φουλ στην ηθοποιία και παίζει σε διάφορα επιτυχημένα K-dramas. Γεννήθηκε το 1994 και πριν την πάρουν στην JYP ήταν μοντέλο ενός online μαγαζιού. Είναι γνωστή ως Human Dior γιατί αγαπά πολύ αυτό τον Νίκο αλλά και ως CF Queen επειδή πολλές διαφημιστικές εταιρείες την προσεγγίζουν καθημερινά για να κλείσουν έτσι μια συμφωνία μαζί της. Και όχι άδικα έτσι αφού δείτε η κοπέλα τι κουκλάρα που είναι. Αν θέλετε να δείτε πώς είναι και σαν ηθοποιός μπορείτε να ψάξετε το Dream High, το While You Were Sleeping, το Vacabong, και το πιο πρόσφατο, και η δράμα που έκανε σε συνεργασία με το Netflix, The Start-Up, στο οποίο υποδίεται ένα έτσι wannabe, ας το πούμε, Steven Jobs. Αυτά με τη Σούζη και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα fun fact για την Νότια Κορέα. Οι περισσότεροι ίσως γνωρίζετε το Jeju Island. Ε, όμως πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι το νησί λέγεται κανονικά Jeju-do και ότι το Jeju είναι η πρωτεύουσά του? Λοιπόν, σύμφωνα με την UNESCO, είναι η Χαβάη της Κορέας, αφού είναι κάτι παραπάνω από Ινσταγραμμικό μέρος. Έχει πάρα πολλά ηφαίστεια, υπόγειες σπηλιές, μαγευτικά μονοπάτια για πεζοπορία και φανταστικές παιδιά παραλίες. Το 2011 μάλιστα ψηφίστηκε ως ένα από τα 7 θαύματα της φύσης. Για να το επισκεφτείτε, θα χρειαστείτε μόνο να κλείσετε αεροπορικά εισιτήρια, αφού δεν, χρειάζεται να έχετε βίζα για να ταξιδέψετε. Με την ευχή να κάνουμε γρήγορα κανένα ταξίδι, θα σας αφήσω για απόψε. Αλλά πριν σας πω καληνύχτα, να σας υπενθυμίσω το τεράστιο τεράστιο διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram του MAD, όπου μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό Samsung Galaxy A52 5G, το οποίο έχει όσο, awesome, όσο awesome λειτουργία διασκέδασης για να χρησιμοποιείτε τα εφέ του Snapchat κατευθείαν από την εφαρμογή της κάμερά σας. Τέλειο! Είμαι η Βόσνου και θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ, στο MATV, TV. Ενώ στο www.mat.gr μπορείτε να ανακαλύψετε τα τελευταία μουσικά νέα και όχι μόνο. Φιλάκια πολλά!